Πυκνές νυφάδες χιονιού άρχισαν να πέφτουν από νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην κίνηση των λεωφορείων. Μετά το πέρασμα του τηλέμαχου, το νέο κύμα κακοκαιρίας, η υπατία επηρεάζει όλη την Ελλάδα με δρυμή ψύχος, χιονοπτώσεις κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, θυελώδεις νοτιάδες στα πελάγη, αλλά και έντονες βροχοπτώσεις από το μεσημέρι. Αρκετά σχολεία σε όλη τη χώρα παρέμειναν για δεύτερη μέρα κλειστά με αποφάσεις των Δήμων, ενώ περιορισμένα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες είναι τα προβλήματα στις μετακινήσεις. Ωστόσο, η πολιτική προστασία τονίζει ότι χρειάζεται προσοχή καθώς οι δρόμοι είναι ολισθηροί λόγω του παγετού. Τσουχτερό κρύο επικρατεί τις τελευταίες ημέρες και στην Κύπρο, όπου το βράδυ της Τρίτης έπεσαν χιόνια σε αρκετές ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Πολλοί δρόμοι έκλεισαν από την τροχιά για λόγους ασφαλείας, ενώ λεωφορείο με 25 τουρίστες ακινητοποιήθηκε στην περιοχή Τροόδους λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου και απεγκλωβίστηκε με την βοήθεια της αστυνομίας. Αναλυτικές πληροφορίες για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων σε Ελλάδα και Κύπρο, τους δρόμους που χρειάζονται αλυσίδες και τα σχολεία που παραμένουν κλειστά στην ιστοσελίδα της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews gr.euronews.com.